Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης, και ψάλλουμε το υπέροχο τροπάριο «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Είναι η γιορτή για όλες εκείνες τις γυναίκες που αξίζουν, που ξέρουν να μετανιώνουν, που ξέρουν να αγαπάνε τον Χριστό. Είναι για εκείνη τη γυναίκα η οποία πήγε, λέει, και έριξε ένα μπουκάλι ολόκληρο με μύρο πολύτιμο στα πόδια του Χριστού για να του τα πλύνει και να τα σκουπίσει μετά με τα μαλλιά της, τα ποδαράκια. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι περπατούσαν με τα σανδάλια γυμνά τα πόδια και παίρναν όλη τη σκόνη και όλη τη βρωμιά του δρόμου, αυτή λοιπόν πήγε με όλη την ταπείνωση και τη μετάνοιά της και την αγάπη της και τη λαχτάρα της στον Χριστό για να του πλύνει τα πόδια και να δείξει τη μετάνοιά της. Αυτήν λοιπόν την πόρνη γυναίκα, αλλά που πήρε το δρόμο της αγιότητας, γιορτάζουμε σήμερα. Που συνάντησε τον Χριστό, που έσκυψε μπροστά στον Χριστό και παραδόθηκε στην αγάπη και στη μετάνοια. Ναι ρε, εσείς μαζευόμαστε αυτές τις μέρες για να περπατήσουμε το δρόμο προς τη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι τα πάθη του Χριστού, και προς την Μεγάλη Παρασκευή που είναι ο Επιτάφιος, και προς την Ανάσταση που εκεί νικάει ο Χριστός και τον θάνατο και την κακία και τα πάντα. Αυτόν τον Χριστό πλησιάζουμε. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς όλο αυτόν τον δρόμο μέσα της και έξω της, διότι για να φτάσεις στη μετάνοια πρέπει πρώτα, δεν είναι μόνο η πράξη να πας στον παπά και να πεις τις αμαρτίες σου, αλλά είναι και ο δρόμος εκείνος που μέσα στη καρδιά μας πρώτα γονατίζουμε και λυγίζουμε μπροστά στο Θεό, στο Χριστό μας, και ας έχουμε κάνει αμαρτίες, αν παραδοθούμε και μετανιώσουμε και μετά αν πάμε και σε ένα παππούλι να μας βάλει το πετραχύλι πάνω, το πήραμε τον Χριστό, τον κερδίσαμε τον Χριστό και φτάσαμε στον Χριστό, μπήκαμε στην αγκαλιά Του, μπήκαμε στη χάρη Του, μπήκαμε στην ευλογία Του. Μη φοβάστε μετά τίποτα. Άιντε!